Ακούσαμε σήμερα, αγαπητοί μου, στην Ευαγγελική Περικοπή, που είναι ένα απόσπασμα από την επί του όρους ομιλία του Κυρίου μας, τον χρυσούν κανόνα συμπεριφοράς προς τον πλησίον. Ο Κύριος είπε, «Και καθώς θέλετε, ή να ποιώσουν ημίν οι άνθρωποι και ημείς ποιείτε αυτοίς ομοίως». Ό,τι θέλετε, λέει, να κάνουν σε εσάς οι άνθρωποι, αυτό κάνετε και εσείς εις αυτούς. Αυτός είναι ο χρυσούς κανόν. Και όπως ερμηνεύει ο Θεοφύλακτος, ο εάν θέλεις εν τες σε αυτού, συγγνώμη, ο εάν θέλεις σύ επί σε αυτού, τούτο ενδείξε και τις εταίρεις. Εκείνο το οποίο θα ήθελες για τον εαυτό σου, αυτό να δείξεις και εις τους άλλους. Και συμπληρώνει ο ίδιος πατήρ, «Οράς νόμων έμφυτων εν τες καρδίες ημών εγγεγραμμένων, βλέπεις νόμο έμφυτο που είναι γραμμένος εις τις καρδιές μας». Δηλαδή το κριτήριο του πώς θα σταθείς απέναντι στον άλλον άνθρωπο είναι το πώς θέλεις εσύ να σου συμπεριφέρονται οι άλλοι. Τεκμήριον ο εαυτός μας. Κριτήριον ο εαυτός μας. Στην εντολή αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν υπάρχει εδώ κριτήριον πάλι η ορθή και υγιής αγάπη προς τον εαυτόν μας. Κριτήριον ο εαυτός μου. Αγάπης προς τον πλησίον. Κριτήριον ο εαυτός μου. Το λέγω ξανά και ξανά. Γιατί απλούστατα ο καθένας αγαπά τον εαυτό του. Είναι αυτή η καλή φιλαυτία, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Διότι έχουμε και την αρνητική φιλαυτία. Να κοιτάζω μόνο τον εαυτόν μου και όχι τον άλλον. Όταν όμως κοιτάζω τον άλλον, αφού προηγουμένως αγαπώ τον εαυτό, έχω δείξει ότι αγαπώ τον εαυτό μου, αυτή είναι η καλή φιλαυτία. Δηλαδή, εγώ θέλω να σωθώ. Θα βοηθήσω και τον άλλον να σωθεί. Εγώ τρώγω. Να πάρω και ένα υλικό πράγμα. Θα βοηθήσω τον άλλον και να φάει. Εν ανάγκη θα μοιράσω το ψωμί μου με τον άλλον άνθρωπο. Είναι εκείνο που είπε ο Κύριος, ο έχουν δύο χιτώνες. Αυτός που έχει, λέει, δύο χιτώνες, τότε τον ένα να τον κρατήσει τον εαυτό του και τον άλλο να το δώσει στον πλησίον του. Δεν είπε εκείνος που έχει ένα χιτώνα να τον δώσει στον άλλον, γιατί εσύ θα μείνεις γυμνός. Έτσι, προσέξατε, η αγάπη προς τον πλησίον έρχεται στο ίδιο επίπεδο με την αγάπη προς τον εαυτόν μου. Ξαναλέγω, είναι η αγαθή αυτή φιλαυτία. Ο Θεός μας έκανε έτσι να αισθανόμεθα και να κινούμεθα. Αν ο εαυτός μας είναι σε καλή πνευματική κατάσταση, τότε έχουμε βεβαίως ένα ικανοποιητικό κριτήριο συμπεριφοράς. Όμως για το χριστιανό υπάρχει μια υπέρβαση αυτής της εντολής. Υπάρχει μια υπέρβαση. Γιατί αν ο άλλος δεν ανταποκρίνεται σε μένα, εγώ του κάνω το, του δίδω το αγαθόν, αλλά αυτός δεν ανταποκρίνεται σε μένα, τι θα κάνω τότε? Εδώ τώρα θα προβώ σε μία υπέρβαση του εαυτού μου. Ο Κύριος, προχωρώντας το σημερινό κείμενο που είδαμε, μας λέγει ότι αν αγαπάς αυτούς που σε αγαπούν, αν αγαθοποιείς εκείνους που σε αγαθοποιούν, αν δανείζεις αυτούς που θα σου δώσουν πίσω με τόκο το κεφάλαιον, τότε ποια είναι η χάρις? Πού είναι το κάτι το εξαιρετικό? Με αυτό ήθελα να μας πει εκείνο που αυτής παρακάτω λέγει, να αγαπάμε τους εχθρούς μας, να αγαθοποιούμε και να δανείζουμε χωρίς απολαβή, εννοείται χωρίς τόκον. Αυτό είναι υπέρβασης του εαυτού μου.
Έτσι λοιπόν έρχεται ο Χριστός κανόν να γίνει πιο Χριστός, αφού θα έχω τώρα όχι πια ως κριτήριο τον εαυτόν μου μόνον, αλλά και κάτι παραπέρα. Βέβαια πάλι ο εαυτός μας είναι, γιατί αφού το είπε ο Χριστός, πώς θα πάω στη Βασιλεία του Θεού εάν δεν αγαπώ τους εχθρούς μου, αφού το είπε ο Κύριος. Γιατί τώρα κριτήριο είναι και ο εαυτός μου και το Ευαγγέλιο. Μας καλεί λοιπόν ο Κύριος να γίνομαι ικτήρμονες προς όλους και προς τους εχθρούς, κατά το μέτρον του ουρανίου μας Πατρός. Και τούτο, όπως σημειώνει και συμπληρώνει ο Κύριος, ότι αυτός Χριστός εστίν επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Γιατί αυτός ο Θεός είναι, λέγει, Χριστός, το χρή με ήτα. Θα το εξηγήσουμε. Και για τους αχαρίστους και για τους πονηρούς. Ότι ο Θεός λοιπόν, μας λέγει ο Πατέρας μας, είναι Χριστός. Θα το ξαναπώ. Το χρή με ήτα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Θεός έχει Χριστότητα. Χριστότης είναι η ευεργετικότης, η χρησιμότης, η ωφελημότης. Και συνεπώς Χριστός άνθρωπος, πάντα με ήττα, είναι ο ευεργετικός, ο χρήσιμος, ο ωφέλιμος. Και ο Θεός εμφανίζεται έτσι και προς τους πονηρούς και προς τους αχαρίστους, όπως ακούσαμε. Έτσι ο Θεός γίνεται τώρα υπόδειγμα δικής μας συμπεριφοράς προς τους άλλους. Υπόδειγμα. Πολλές φορές λέμε, για να κατανοήσουμε αυτήν την Χριστότητα, πολλές φορές λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι άχριστος άνθρωπος. Μάλιστα υπάρχει μια αρχαιοελληνική φράση που λέγει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι άχθος αρούρης. Άχθος θα πει βάρος. Η άρουρα είναι η γη. Ένας άχρηστος άνθρωπος είναι βάρος και εις αυτήν τη γη που πατάει. Είναι βέβαια δυστύχημα αυτό το πράγμα. Αντίθετα, ο χρήσιμος άνθρωπος είναι θαυμάσιος άνθρωπος. Στην αρχαιότητα μάλιστα εδίδετο το όνομα Χριστός. Εδώ με την ευκαιρία επιτρέψατε μου μία παρένθεση να κάνω. Εκείνοι που έχουν πάρει το όνομα Χριστός, να μην το γράφουν με γιώτα και περισπωμένη, αλλά με ήττα και περισπωμένη. Δεν έχει καμία σχέση το όνομα Χριστός με το Χριστούγεννα και Χριστός. Εκείνο παράγεται από το ρήμα χρύο, ο και χρησμένος. Ενώ εδώ Χριστός με ήττα σημαίνει ο χρήσιμος, ο ωφέλιμος. Και όπως είδατε και βλέπετε ότι ήταν ένα όρομα ήδη χρησιμοποιούμενο από την αρχαιότητα, από προ-Χριστού. Και σήμαινε το όνομα αυτό χρήσιμος και δίδεται συνήθως το όνομα αυτό εις τους δούλους. Ότι αυτός ο δούλος μου είναι χρήσιμος. Και τον έλεγαν Χρήστο. Όπως και το όνομα Ονίσιμος. Και το Ονίσιμος είναι όνομα που δείχνει χρήσιμος. Και μάλιστα όταν φιλοξενήθηκε από τον Φιλίμων ο Απόστολος Παύλος και ο Φιλίμων έγινε χριστιανός, ήταν πλούσιος και είχε βέβαια δούλους. Κάποιος δούλος του του κλέψε και εξαφανίστηκε. Για να μην τον πιάσω, από τη Μικρά Ασία κατέφυγε στην Ρώμη. Βέβαια υπήρχε πάντοτε ο κίνδυνος να συλληφθεί και τότε βέβαια είχε πάρα πολλές φοβερές κυρώσεις, μεταξύ των οποίων ήταν και τούτη. Το έβαζαν με πυρωμένο σίδερο εδώ στο πρόσωπο, στο μέτωπο, το F λατινικό και σήμαινε φουγκιτίβους, δηλαδή δραπέτης, φυγάς, που να κρύψεις το πρόσωπό σου. Όπου πήγαινες σε έβλεπαν και άλλοι σε απέφευγαν. Λοιπόν, ο Ονίσιμος που κατέβηκε στην Ρώμη έμαθε ότι ο Παύλος που τον φιλοξενούσαν στο σπίτι του αφεντικού του
στην Μικρά Ασία, είναι στη Ρώμη και είναι στη φυλακή. Πήγε λοιπόν, τον επισκέφθηκε, έδειξε μετάνοια, τον έκανε χριστιανό και τον βάπτισε ο Παύλος και του λέει τώρα θα πας πίσω στο αφεντικό σου. Μα πώς θα πάω πίσω στο αφεντικό μου που έδειξα πολύ κακή συμπεριφορά. Θα πας, του λέει. Παρότι μου είσαι χρήσιμος, θα πας. Και θα σου δώσω και ένα γραμματάκι. Είναι το περίφημο εκείνο γράμμα, η επιστολή προς Φιλήμωνα. Όλο είναι ένα κεφάλαιο. Και του γράφει λογοπαίζοντας ο Παύλος στο Φιλήμωνα. Ονίσιμον, που σας είπα ονίσιμος θα πει χρήσιμος, τον ποτέσι άχρηστον, τον κάποτε άχρηστον για σένα, αφού σε έκλεψε, νυνή δε, σι και εμι εύχριστον. Τώρα δε, και για σένα και για μένα, είναι εύχριστος, χρήσιμος. Ένα ωραίο λογοπαίγνιο που κάνει εκεί ο Παύλος, πανέξυπνο. Είναι λοιπόν, ακόμα θα λέγαμε, βλέπετε καθαρά, ότι, να κλείσω την παρένθεση, ο ονομαζόμενος Χρήστος, να το γράφει με ήττα και περισπωμένη. Είπα περισπωμένη, γιατί θα παρακαλέσω όσο μπορείτε. Δείξετε αντίσταση στο να βάζετε τόνους. Υπάρχει λόγος. Κλείνω την παρένθεση μου. Προχωρώ. Ο άνθρωπος ο χρήσιμος. Ο άνθρωπος ο ευεργετικός. Ο ωφέλιμος. Είναι εκείνος ο οποίος είναι ευλογημένος από το Θεό, με την προαίρεση τη δική του βέβαια, και ό,τι πιάσει στα χέρια του το τελεσφορεί, το φέρει εις πέρας. Είναι ο χρυσοχέρης. Είναι ο άνθρωπος ο συμπαθητικότατος. Ναι, ο Ιωσήφ, επί παραδείγματι, ήταν δούλος στον Πετεφρή. Και όμως ήταν τόσο σπουδαίος και χρήσιμος ο Ιωσήφ, ώστε του ανέθεσε όλες τις υποθέσεις του σπιτιού του. Έλεγε ο Πετεφρής, εμένα δεν με ενδιαφέρει, εγώ να βρίσκω να πιω το φαΐ. Εκτός, λέει, από τη γυναίκα μου. Δεν θα εξουσιάζεις. Όλα τα άλλα τα εξουσιάζεις εσύ. Είσαι προϊστάμενος όλων των δούλων μου στο σπίτι μου. Και όταν η γυναίκα του Πετεφρία τόλμησε να βάλει χέρι στον Ιωσήφ, ο Ιωσήφ τεινάχτηκε και είπε όχι ποτέ. Και λοιπά, την ιστορία την ξέρετε. Ήταν θαυμάσιος άνθρωπος ο Ιωσήφ. Χρήσιμος άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, θα λέγαμε, είναι ο άνθρωπος που όπου σταθεί ευεργετεί. Είτε πλούσιος είναι είτε πτωχός, δεν χρειάζεται να έχεις χρήματα για να είσαι ευεργετικός. Όταν δώσει μία οδηγία, σου λέει ο άλλος, πού είναι το τάδε σπίτι, πού είναι η τάδε οδός. Να σας δείξω. Και να τρέξεις να δείξεις το σπίτι, το δρόμο κλπ. Να δώσεις μια καλή συμβουλή, να διευκολύνεις, να εξυπηρετήσεις. Όλα αυτά, αγαπητοί μου, συνιστούν τον Χριστόν άνθρωπο. Η Χριστότητα είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Γράφει ο Απόστολος Παύλος. Ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. 9 των αριθμών. Είδατε, ανάμεσα σε αυτά τα 9 βάζει και την Χριστότητα. Έτσι, αν κανείς ζει τη ζωή του Αγίου Πνεύματος, τότε αποκτά όλων αυτών των βότριν, το τσαμί των δωρεών του Αγίου Πνεύματος και μεταξύ αυτών και την Χριστότητα, αρκεί να γίνει κανείς άνθρωπος του Αγίου Πνεύματος. Είναι μια κοινωνική αρετή η Χριστότητα, αγαπητοί μου, που δίνει ανακούφιση, άνεση, ανάπαυση σπλάχνων, που λέει ο Απόστολος Παύλος για τον Τιμόθεο, στο περιβάλλον. Λέγει ότι ο Τιμόθεος του ανέπαυε τα σπλάχνα. Και γράφει κάπου, ανάπαυσέ μου τα σπλάχνα. Δηλαδή αυτή η ανακούφιση, ότι έχω πλάι μου έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι, κόβει το μυαλό του, χρήσιμος άνθρωπος, ευεργετικός. Γι' αυτό και ο Χριστός άνθρωπος είναι αξιαγάπητος.
Κάποιοι παραπονιόνται γιατί λέει αγαπάς αυτόν πιο πολύ από εκείνον. Μα αυτός του αξίζει. Γιατί παρακαλώ ο Ιωσήφ, συγγνώμη, ο Ιακώβ αγαπούσε πιο πολύ τον Ιωσήφ, γιατί του άξιζε. Γιατί ο Κύριος αγαπούσε πιο πολύ τον Ιωάννη, γιατί του άξιζε. Βλέπετε λοιπόν, να μην παραπονείται κανείς γιατί εσύ αγαπάς αυτόν περισσότερο από ό,τι εμένα. Λήξε επιμέλεια και εσύ, ο οποίος εκ της συμπεριφορά σου θα αγαπηθείς. Γράφει ο Απόστολος Παύλος. Μηδενίαν εν μηδενή διδόντες προσκοπήν ή να μη μομηθεί η διακονία. Σε κανέναν δεν δίνουμε, λέει, εγκοπήν. Κάτι άσχημο. Για να μην κατηγορηθεί η διακονία του Ευαγγελίου. Αλλά εν παντή συνιστώνται σε αυτούς ως Θεού διάκονοι. Συνιστούμε, λέει, ως Θεού διάκονοι των εαυτών μας. Εν Χριστότητη. Προσέξτε, εν Χριστότητη. Δηλαδή, με τον αφαινόμεθα ευεργετική απέναντί σας. Ο Παύλος ήταν μέγας ευεργέτης της ανθρωπότητος, χωρίς να λογαριαζεί κόπους να προσφέρει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αλλά και επί των βιωτικών πραγμάτων θα σας αναφέρω δύο περιστατικά του. Όταν Δέσμιος φεύγει προς Ρώμην με το πλοίο, μέσα στο πλοίο η φυσιογνωμία του Παύλου κυριαρχεί. Γιατί είναι ο δυναμικός άνθρωπος. Όταν δεν τρώγαν οι άνθρωποι από την τρικυμία και από τη μελαγχολία ότι θα πνιγούν, και κατόπιν μιας αποκαλύψεως που είχε ο Παύλος, πήρε ψωμί και άρχισε να τρώει αφού έκανε την προσευχή του. Και τα νυν αδελφοί ευθυμείτε, τους λέγει. Και τώρα αδέλφια μου, λέγει, σας παρακαλώ να ευθυμείτε. Κανείς δεν θα πνιγεί εκτός από το πλοίο. Δεν είναι ευεργέτης όταν κάποιος άνθρωπος βρίσκεται σε μια δύσκολη στιγμή να δώσει θάρρος, κουράγιο στους άλλους. Όταν ναυαγοί πια βγήκαν στην Μελίτη, τότε μουσκεμα, χειμώνας, κρύο. Τότε οι βάρβαροι, οι ντόπιοι δηλαδή, άναψαν φωτιά για να ζεσταθούν και να στεγνώσουν οι ναυαγοί. Ο Παύλος δεν ήταν παθητικό πρόσωπο να λέει «Α, κρυώνω, κρυώνω». Όχι. Πήγαινε και από ένα άλλο υπόστεγο και έφερνε φρήγανα για να ρίξει τη φωτιά για να ζεσταθούν. Εκεί συνέβη και το περιστατικό με την οχιά που του άρπαξε το χέρι. Βλέπετε, ο Παύλος έξω από το Ευαγγέλιο που είναι ευεργετικός σε όλους τους λαούς της γης, της γης της τότε γης γνωστής, του τότε γνωστού κόσμου, αλλά και με τα χέρια του να κάνει δουλειά. Τι ωραίος που είναι ο άνθρωπος έτσι. Οι Άγιοι Απόστολοι λοιπόν, όλοι σαν κορυφαίοι στην Χριστότητα, εν Χριστότητη. Γιατί? Γιατί στάθηκαν οι φορείς που με κόπο πολλοί μετέφεραν την ευλογία της σωτηρίας εις τα πέρατα της οικουμένης. Έτσι, για να κάναμε το θέμα πιο πρακτικό. Ένας εκπαιδευτικός σωστός, όταν είναι φιλότιμος, θα είναι χρήσιμος στους μαθητάς του. Ένας ιερεύς που αγαπά το ποιμνιό του, κατά τον ίδιο τρόπο. Μία αδελφή νοσοκόμος, που θα φανεί κάνοντας υπέρβαση του καθήκοντός της. Ποια είναι η υπέρβαση? Δεν θα πει «τέλειωσε το ωράριό μου, δίνω αυτό το χάπι στον άρρωστο, τέλειωσε η ιστορία». Όχι, δείξε μια στοργή, μια αγάπη. Μάλιστα, ηλικιωμένα πρόσωπα, να τα χαϊδέψει κανείς το κεφάλι, ηλικιωμένα πρόσωπα, κάποιος παππούς, κάποια γιαγιά. Αυτό είναι το περίσσευμα της καρδιάς μιας νοσηλευτρίας. Ακόμη, οσδήποτε που θα βοηθούσε μέσα στην κοινωνία, κάνει κοινωνικό έργο και είναι ένας Χριστός άνθρωπος. Ναι. Η Χριστότης είναι μία ιδιώτης ή μία ενέργεια του Θεού. Όταν δίδει την Χριστότητα εις τους ανθρώπους το Πνεύμα το Άγιον, ο ίδιος ο Θεός είναι Χριστός. Μας το είπε σήμερα ο Κύριος, ότι Αυτός, λέει, είναι Χριστός. Ο Θεός εις τους αχαρίστους και εις τους πονηρούς, που βγάζει τον ήλιο του, τον ανατέλει και δίνει και τη βροχή του, και εις τους πονηρούς και εις τους αγαθούς. Άκτιστος ενέργεια που στέλνει προς τους ανθρώπους. Και όποιος είναι επιδεκτικός,
αποδέχεται την άκτιστον ενέργεια που είναι μία αρετή. Αυτή η ιδιότητα του Θεού, το ότι έχει Χριστότητα, τον καθιστά τον ίδιο το Θεό προσιτόν κοντά σε εμάς τους ανθρώπους. Ποιος είμαι εγώ, Κύριε, ποιος είσαι εσύ? Εσύ ποιος είσαι, εγώ ποιος είμαι? Κι όμως έρχεσαι τόσο πολύ κοντά μου. Και μάλιστα τότε εις τους νεοφωτίστους χριστιανούς, γι' αυτό θα γράψει ο Απόστολος Πέτρος, αποθέμενε ούν πάσαν κακίαν ως αρτιγέννητα βρέφη. Γιατί τώρα βαφτιστήκατε, δηλαδή αρτιγέννητο βρέφος θα πει που τώρα μόλις γεννηθήκατε, αναγεννηθήκατε από την κολυμβήθρα, από το βάπτισμα. Το λογικόν άδωλον γάλα επιποθήσατε, είναι εν αυτό αυξηθείτε η σωτηρία. Υπερ εγεύσαστε ότι Χριστός ο Κύριος. Εάν βεβαίως γευθήκατε ότι ο Κύριος είναι Χριστός. Με ήττα πάντα. Δηλαδή αγαθός, ωραίος ο Θεός. Ωραίος ο Θεός, αγαθός ο Θεός. Ο Θεός την Χριστότητα, τη δική του, την προβάλλει για να οδηγήσει προς μετάνοιαν. Εγώ σε ευεργετώ, άνθρωπε, εσύ είσαι πονηρός. Θέλω να σε φιλοτιμήσω. Θα φιλοτιμηθείς? Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, ερωτά μάλλον, ή του πλούτου της Χριστότητος αυτού καταφρονείς, ή λέει καταφρονείς των πλούτων της αγαθότητός του, της Χριστότητός του, αγνοών ότι το Χριστόν του Θεού εις μετάνοιαν σε Άγιοι, ή αγνοείς ότι η Χριστότητα του Θεού σε οδηγεί σε μετάνοια, δηλαδή να φιλοτιμηθείς, να ντροπιαστείς, να πεις εγώ είμαι τέτοιος και ο Θεός με ευεργετεί. Δείξε λοιπόν μετάνοια, επιστροφή στο Θεό. Και ενώ από το ένα μέρος προβάλλεται η Χριστότητα του Θεού, από το άλλο προβάλλεται η μη Χριστότητα του ανθρώπου. Γι' αυτό ο Θεός παραπονείται και λέγει, είναι στην προς Ρωμαίους επιστολή, είναι και στο Ψαλτήρι ένα σχετικό στίχος, ου και στη ποιόν Χριστότητα, ου και στην έως ενός. Δεν υπάρχει, μα ούτε ένας δεν υπάρχει, που να έχει Χριστότητα απέναντι στο Θεό. Στον Ψαλμό λέγει, διέκυψε ο Κύριος από ουρανού, έσκυψε, λέει, σαν να ήταν ένα πατάρι ο ουρανός, οι άνθρωποι κάτω στη γη, είναι μια ωραία εικόνα, και έσκυψε, λέει, ο Θεός να δει, εάν υπάρχει άνθρωπος Χριστός, ή τουλάχιστον άνθρωπος εξητών των Κύριων, να ψάχνει να βρει. Και δεν ήβρε, δεν έβρε ο Κύριος κανέναν. Βέβαια θα μου πείτε, αυτό το κανένα είναι σε μια απόλυτη φόρμα, σε ένα απόλυτο σχήμα. Γιατί όσο και αν έχουμε Χριστότητα, αγαπητοί μου, πώς να το κάνουμε, πώς να το πούμε, πάντοτε υστερούμε. Λέμε έχω πίστη, δεν υστερώ στην πίστη. Τι είπαν οι μαθητές, πρόσθες ημίν πίστη. Λέω έχω αγάπη, δεν υστερώ στην αγάπη. Και ούτω καθεξής. Με αυτή την έννοια λέγει η Γραφή ότι δεν βρήκε ο Θεός ούτε έναν που να έχει Χριστότητα. Γι' αυτό μας καλεί σήμερα ο Κύριος με την ευαγγελική περικοπή που ακούσαμε να εξομοιωθούμε με τον Θεό. Και τι μας λέγει? Και έσαστε οι ύψεις του, είπε ο Χριστός, και θα είσαστε, λέει, παιδιά του υψίστου Θεού, ότι αυτός Χριστός εστίν επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Γιατί αυτός είναι Χριστός, αγαθός, και εις τους πονηρούς και εις τους αγαθούς. Μιμηθείτε το Θεό, θα γίνετε παιδιά του. Και πρέπει να γίνουμε πιστοί, ναι, επί αχαρίστους και πονηρούς. Αγαπητοί, η Χριστότης είναι μια αρετή. Είναι μια αρετή που στολίζει τον άνθρωπο και τον αποδεικνύει πνευματικών άνθρωπων. Πρέπει κάθε μας εκδήλωση να φανερώνει Χριστότητα. Η ευγένεια είναι ένα στοιχείο της Χριστότητας. Τόσο πολύ που ο Απόστολος Παύλος μας λέγει να την κάνουμε τη Χριστότητα, να την κάνουμε πουκάμισο.
και να τη φορούμε. Ακούστε πως το λέει στους Κολασσαείς: «Εν δίσας θεούν, ντυθείτε λοιπόν, φορέστε σαπουκάμισο, ως εκλεκτή Θεού Άγιοι και η αγαπημένη Χριστότητα». Ντυθείτε τη Χριστότητα, φορέσατε την. Όπως δεν βγαίνουμε έξω ξεγυμνωμένοι, πάντα έχουμε τα ρούχα μας, κατά τον ίδιο τρόπο πάντα να έχουμε και αυτήν την Χριστότητα. Και δείχνει ότι πρέπει να γίνει κύτταρό μας η Χριστότητα. Πρέπει να μπει μέσα σε αυτό το κύτταρό μας. Και παρακαλεί ο Απόστολος Παύλος τους Εφεσίους και τους λέγει: «Γίνεστε εις αλλήλους Χριστοί». Να γίνεστε ο ένας απέναντι στον άλλον, με τον άλλον, χρήσιμοι. Αν αυτή την τελευταία παραγγελία εφαρμόσουμε, αγαπητοί, δημιουργούμε μια θαυμασία κοινωνία που μας καθιστά αληθινά ομοιώματα του Θεού επάνω στη γη και μεταβάλλει τον κόσμο τούτον σαν ωραίο παράδεισο. Και εμάς μας καθιστά τύπους αγαθούς. Εκείνο που έλεγαν οι αρχαίοι των καλών καγαθών άνθρωπων. Δηλαδή, ο τύπος ο αγαθός. Και όπως το λέγει η Γραφή, ο άνθρωπος του Θεού. Αγαπητοί, γίνεστε εις αλλήλους Χριστοί.